στο μικροσκόπιο των αστυνομικών. Κυρίες και κύριοι που διεξάγουν την έρευνα για την δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων, καθώς είναι αυτά που ίσως βοηθήσουν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη του δολοφόνου, ενώ είναι σοβαρό το ενδεχόμενο να μιλήσουν και τα social media, στα οποία είχαν υπάρξει αναρτήσεις για την επερχόμενη αύξηση των κρατών hooligans. Ο πέλεκης της δικαιοσύνης αναμένεται να είναι βαρύς για τους 104 συλληφθέντες hooligans, οι οποίοι κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας μετήχθησαν το πρωί από τη Γαδά στην πρώην σχολή Ευελπίδων. Θα δούμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις σχετικά με την οπαδική τραγωδία της Νέας Φιλαδέλφειας με τη συμβολή των συναδέλφων. Ο Θανάσης Μαριόλας μεταδίδει από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί όπου υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί απόψε ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Παναθηναϊκού και της Γαλλικής Μαρσέιγ. Η Ήρα Ορχάνη θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες κινήσεις για το κυνήγι του δολοφόνου και η Ιωάννα Τρούμπα θα μας δώσει αναλυτικά όλες τις τελευταίες δηλώσεις των ομάδων. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό πώς διαμορφώνεται μέχρι στιγμής το κάδρο εντοπισμού του ή των δολοφόνων του άτυχου 29χρονου αργά το βράδυ της Δευτέρας και ενώ βρισκόταν εκείνος στο γήπεδο για να παρακολουθήσει για τελευταία φορά τελικά την προπόνηση της αγαπημένης του ΑΕΚ. Τον αδίστακτο δολοφόνο που κάρφωσε με το μαχαίρι στο μπράτσο τον άτυχο 29χρονο Μιχάλη Κατσουρή αναζητούν οι αρχές. Οι αστυνομικοί κάνουν φύλο και φτερό τα ευρήματα, πολλοστούς γκλοπ κοντάρια και ό,τι άλλο άφησαν πίσω τους οι σκληροί κακοποιοί για να βρουν αποτυπώματα και DNA που θα δείξουν τον δράστη. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη λάβει δακτυλικά αποτυπώματα από τους 94 συλληφθέντες, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο δολοφόνος του 29χρονου βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες. Λίγο πριν τις 12, οι 94 συλληφθέντες Κροάτες ακροδεξιοί hooligans περνάνε το κατόφλι του εισαγγελέα Συνοδεία Ισχυρών Αστυνομικών Δυνάμεων. Οι τρεις κλούβες με τους συλληφθέντες περνούν την είσοδο της πρώην σχολής Ευελπίδων, με το συγκεντρωμένο πλήθος να τους αποδοκιμάζει. Ψυχροί, σκληροί και διαβασμένοι χαρακτηρίζονται οι συλληφθέντες της Δυναμό Ζάγκρεπ, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται ενώπιον αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Οι Κροάτες χούλιγκανς δεν παραδέχτηκαν τίποτα, κράτησαν σκληρή στάση και δεν έσπασαν την ομερτά. Ήρθαμε στην Ελλάδα απλά για να ενισχύσουμε ψυχολογικά την αγαπημένη μας ομάδα. Θέλαμε να δούμε τον αγώνα από κάποια καφετέρια κοντά στο γήπεδο. Δεχτήκαμε επίθεση από οικογένειες Ελλήνων έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Για τη δολοφονία δεν είδαμε και δεν ακούσαμε τίποτα. Την ίδια σκληρή στάση φέρεται να κράτησαν και ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων έχουν ασκηθεί βαριές ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ αυτών η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και η ανθρωποκτονία. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 104 άτομα, 94 Κροάτες, 6 Έλληνες, ένας Αλβανός, ένας Γερμανός, ένας Αυστριακός και ένας Βόσνιος, όλοι τους κάτω των 30 ετών. Σήμερα στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν 103 εξ αυτών, μεταξύ τους και 5 Έλληνες, αφού ένας κατηγορούμενος παραμένει νοσηλευόμενος. Οι κατηγορούμενοι θα επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις της ΓΑΔΑ, όπου θα δημιουργηθούν εξετάσεις DNA, δεν θα οδηγηθούν τώρα σε ανακριτή. Την ίδια ώρα, εξονυχιστικές έρευνες σε συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και αεροδρόμια κάνουν οι αστυνομικές αρχές, αφού εκτιμάται ότι τουλάχιστον 50 Κροάτες χούλιγκαν που συμμετείχαν στη φωνική συμπλοκή διαφεύγουν της σύλληψης. Στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, λίγο πριν επιβιβαστούν στο πλοίο για Ιταλία, έπιασαν οι αστυνομικοί 5 Κροάτες. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 25, 29, 31 και 41 ετών. Στις αστυνομικές αρχές κίνησε τις υποψίες το γεγονός ότι η παραμονή τους στην Ελλάδα ήταν μόλις 2 ημερών και μάλιστα χωρίς αποσκευές, αν και οι ίδιοι ισχυρίστηκαν πως βρίσκονται στην χώρα μας για διακοπές. Στον συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς συνελήφθη εχθές και ένας 19χρονος Κροάτης, ο οποίος ταξίδευε με λεωφορείο με το δρομολόγιο από Αθήνα προς Τύρανα. Ο νεαρός Κροάτης μεταφέρθηκε και ανακρίθηκε στην ασφάλεια Ιωαννίνων, όπου διαπιστώθηκε η συμμετοχή του στα αιματηρά γεγονότα.